σε έναν κόσμο αρχαίων θεών και δαιμόνων. Ένας ήρωας είναι ο πιο θαραλέος, ο πιο τρανός, ο πιο φανταστικό εκπληκτικότερότερος. Για μισό. Αυτή η λέξη υπάρχει. Φυσικά. Ο πιο φανταστικό εκπληκτικό, ξέρεις κάτι, δεν το λέω αυτό. Ω, έλα. Καλά, θα το κάνω εγώ. Είμαι ο βασιλιάς Πίθηκος. Από εδώ, το κοντάρι, ο πιστός μου σύντροφος. Ένας γεροπίθηκος μου είχε πει: δεν ανήκεις εδώ, παρήσακτε. Και είχε δίκιο. Δεν ανήκω εδώ, ανήκω με τους αθάνατους. Δεν πρόκειται να σε δεχτούν ποτέ. Θα γίνω θρύλος και εκείνοι θα με αποδεχτούν. Πρέπει να νικήσεις 100 δαίμονες για να τραβήξεις έστω λίγο την προσοχή τους. 100 δαίμονες αμέσως. Χρειάζεται κανείς ήρωα? Το τέρας της φωτιάς έφτασε. Σιωπή, αλλιώς σε καταβροχθίζω. Ε, κόκκινη, άσε τους καημένους και άσχημους ανθρώπους ήσυχους. Είναι απίστευτος. Έσωσε την πόλη μας. Περίπου. Βασιλιάς Πίθηκος. Σου προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως ταπεινή βοηθός. Μπα, άστο. Έλα, θέλω να κάνω σπουδαία πράγματα, σαν εσένα. Καλά. Είπα καλά. Μην καθυστερείς. Ο Πίθηκος είναι ο ατρόμητος επαναστάτης. Έχει και φοβερό στυλ. Τι τύπος. Κάποιο άλλο σχόλιο? Εγώ όχι. Όχι. Είμαι ο μεγάλος βασιλιάς Δράκος. Θα υποστείτε την οργή μου. Τώρα θα έπρεπε να πέσει ένας κεραυνός. Ανάτος. Αυτό. Μπορεί η απάντηση να μην είναι να τους κερδίζεις όλους. Μπορεί να είναι να βοηθάς τους άλλους. Έλα, κοντάρι, ο κόσμος μας χρειάζεται. Ο βασιλιάς Πίθηκος πάντα κυριαρχεί. Είσαι παλαβός! Και όμορφος. Αν είναι να κάνεις κριτική, να είσαι δίκαιη. Βασιλιάς! Ου, αυτό είναι πιασάρικο.